και 47. Πάνω Καμένος εδώ στο στούντιο κοντά μας με τους ανεξάρτητους Έλληνες, εκπροσωπώντας τους ανεξάρτητους Έλληνες, ο πρόεδρος του κόμματος. Καλή σας μέρα, κύριε Καμένε, και καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκινώ από το δημοσίευμα. Ελεύθερος τύπος. Είναι απίθανο. Είναι απίθανο ή δείχνει ότι δεν επιλέγετε σωστά τα μέλη σας, τα στελέχη σας, τους ανθρώπους που έχετε στα ψηφοδελτιά σας? Τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Ενημερωθήκατε, νομίζω, για την ανακοίνωση του αρχηγού της ΕΕΠ. Βγήκε πριν από λίγο μία ανακοίνωση τέτοια. Η οποία τι λέει? Λέει ότι είναι πλαστή. Άρα, δεν επιλέγοντας στελέχη, όταν χρησιμοποιείτε ένα πλαστό έγγραφο από μία εφημερίδα και από έναν διευθυντή που είναι μέλος της ΕΣΥΕΑ, που πήρε τη θέση του κυρίου Μιχελάκη και βγάζει πλαστό έγγραφο στην πρώτη σελίδα του Ελευθέρου Τύπου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι ένα έγγραφο το οποίο το ελέγξανε και μάλιστα κατηγορώντας και εμένα, λέγοντας ότι δεν θα πάρουμε πακετάκια και βαλίτσες. Φαίνεται τα πακετάκια και βαλίτσες που πέφτουν στον τύπο από την Τρόικα προκειμένου να χτυπήσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι πλέον ανεξέλεγκτα. Όπως είναι ανεξέλεγκτη και η λάσπη. Είναι χτύπημα σε εσάς αυτό, κύριε Καμένε, ή στην πορεία θα δούμε ότι μπορεί να υπάρχουν βάσιμες. Μα τι να υπάρχει βάσιμο. Βάσεις πίσω οι πλαστοί, από αυτό. Όταν σε ένα πόλεμο υπάρχουν απώλειες και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό σε ένα πόλεμο, όταν χρησιμοποιείται πραγματικά πολιτικά πειρά, θα το δεχτώ τον πόλεμο. Και εγώ είμαι έτοιμος να δεχτώ πολιτική κριτική και λάθη πιθανώς να έχουμε κάνει. Και θα τα διορθώσουμε. Σας φοβούνται? Νομίζω ότι μας τρέμουν. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια. Όταν ξεκινήσαμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, εμείς είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Ξεκίνησε το διαδίκτυο, έχουμε καθαρές θέσεις, ανοιχτές. Προσωπική επίθεση δεν κάναμε ποτέ σε κανέναν. Εσείς είστε 20 χρόνια στο πολιτικό σύστημα, κύριε Καμένο. Ναι. Προσωπική επίθεση δεν κάναμε σε κανέναν. Και βλέπω αυτή τη στιγμή αντί να κάνουν πολιτική κριτική και να πούνε ότι αυτό το πρόγραμμα που έχετε για την οικονομία δεν είναι σωστό. Ή παραδείγματος χάρη το πρόγραμμά σας για τους λαθρομετανάστες δεν μας εκπροσωπεί. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο να βγαίνουν και να λένε ότι ένας υποψήφιος, ένας δημοσιογράφος ο οποίος δουλεύει από παιδί, έχει πάρει λεφτά από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μάλιστα βγάζουν την απόδειξη, η οποία αμέσως από την ίδια την υπηρεσία που φέρεται να βγει και λέει ότι είναι πλαστή. Και φαίνεται ότι είναι πλαστή, διότι πρώτα απ' όλα, αν κάποιος είναι πληροφοριοδότης, δεν του βγάζουν λεφτά στο όνομά του. Και δεύτερον, οι δημοσιογράφοι δεν παίρνουν λεφτά από τις υπηρεσίες, από το τμήμα το Β που λέει κατασκοπή, δεν ξέρω τι είναι. Από πού παίρνουν λεφτά οι δημοσιογράφοι? Οι δημοσιογράφοι παίρνουν λεφτά από τη Siemens, από τα μαύρα ταμεία. Συνάδελφοί σας πάνε ταξίδια και πάνε στη Φόρμουλα 1. Ο Χριστοφοράκος τους πληρώνει προκειμένου να καλύπτουν τις απάτες των δημοσίων προμηθειών από εμπόρους όπλων. Και οι περισσότεροι έτοιμοι δημοσιογράφοι δουλεύουν σκληρά και πληρώνονται από το μέσο στο οποίο εργάζονται. Λοιπόν, κύριε Καμένε, επειδή έχετε κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου, βλέπω εδώ μηνύματα που έχουν έρθει από το πρωί και σε μεγάλο βαθμό λένε μπράβο, μόνο Καμένος λέει αλήθεια, σ' όλα είμαστε μαζί σου, πρόεδρε. Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεξιοί και τα σχετικά. Πολλά τέτοια δεξιοί μηνύματα. Και τα σχετικά είναι και δεξιοί και αριστεροί. Το είναι από... και κεντρώοι. Ένα-ένα θα σας πάω. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε κάποια πράγματα στο παρελθόν τα οποία έκαναν εντύπωση. Ήτανε πολύ ηχηρά. Μιλήσατε για μίζες, για μαύρα χρήματα, για πληρωμένους, για λαμόγια, για σκάνδαλα, για CDS, για... Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Τα πάρουμε όλα μαζί. Όχι όλα μαζί. Στη συνέχεια όμως όλα αυτά. Να δούμε τι έγινε. Όλα αυτά μείνανε σαν ένα μπαλόνι φουσκωμένο. Όχι, κύριε Τσαπανίδου. Καταρχήν, μην αρχίσετε. Τι από αυτά έχει αποδειχθεί, θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω. Ακούστε κάτι. Κάνατε μια τοποθέτηση. Η τοποθέτησή σας βασίζεται σε ένα ψέμα. Διότι γιατί τα περισσότερα από αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και μετά από πολλά χρόνια αποδείχθηκαν. Η υπόθεση των υποβρυχίων του Άκη Τσοχαντζόπουλου την ξεκίνησα το 1998, σαν το μεάρχης άμυνας τότε της Νέας Δημοκρατίας. Η υπόθεση αυτή ήρθε στο Κοινοβούλιο. Κατέθεσαμε δύο επερωτήσεις. Μιλήσαμε ακόμα και για τη διαδρομή χρήματος και την υπερκοστολόγηση που είναι στα υποβρύχια τότε. Προσπάθησαν κάποιοι δημοσιογράφοι, όπως μου λέτε εσείς τώρα, να πούν για σενάρια συνωμοσίας. Η υπόθεση την πήγα στη δικαιοσύνη. Την πήγαμε στη δικαιοσύνη τότε. Με εντολή του τομέα άμυνας τότε που άνοικα, προχώρησε η δικαιοσύνη και όταν έφτασε στον αξιωματικό που σήμερα κατηγορείται, μπήκε στο αρχείο. 19 χρόνια μετά ξεκινάει πάλι αυτή η υπόθεση. Σε όσα είπατε δηλαδή, όταν κύριε Καμένε, έχετε στοιχεία. Στοιχεία, σε όσα είπατε. Τα πάντα. Ακούστε κάτι. Όταν με ρωτάτε, θα σας απαντάω και μετά με μου λέτε ότι θέλετε. Ναι, αλλά επειδή είναι πολλές υποθέσεις, μην βιάσουμε ιστορικά την καθημερινή. Όταν ρωτάτε, δεν θα πείτε για όλες μαζί. Η υπόθεση των υποβρυχίων, λοιπόν. Τα υποβρύχια πραγματικά ομολογήθηκαν και φτάσανε κάπου. Μετά από 19 χρόνια, με καλή η Πόπη Παπανδρέου, η εισαγγελέα τη Αθήνα, οικονομική εισαγγελέα, καταθέτω και βγαίνει δίωξη για τον κύριο Τσοχαντζόπουλο και για του συνυπετίους μετά από 19 χρόνια. Mm-hmm. Αφού μου κάναν μηνύσεις, μου κάναν αγωγές, είπαν ότι σενάρια συνωμοσίας, τώρα τα βρήκανε. Την υπόθεση της Siemens. Στην υπόθεση της Siemens, όταν φώναζα
από το 2000 για τις υποθέσεις των ψηφιακών συσκευών τότε και συνεχίζει και μάλιστα ο Sky τότε είχε και ενεργό ρόλο. Θυμάμαι τότε η Αριστεία Μπουγάτσου, ο κύριος Μπότσαρης, τότε ήταν στο Sky ακόμα. Από εδώ ξεκίνησε η ιστορία των ψηφιακών συσκευών. Και αναφερθήκαμε στη Siemens και για τις μίζες που η Siemens τότε έδινε σε πολιτικούς. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Απολύθηκαν οι δύο δημοσιογράφοι. Εγώ κατηγορήθηκα και πάλι πήγα στα δικαστήρια. Η Siemens συνέχιζε να δίνει μαύρα χρήματα σε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Και μετά από 18 χρόνια έρχεται. Ποια ήταν η άκρη σε ένα κουβάρι, λέτε? Ναι, όχι, η άκρη σε ένα κουβάρι. Ο κύριος Στοφοράκος με τη βοήθεια των πολιτικών που πλήρωνε διέφυγε στο εξωτερικό. Ο Καραβέλας αναζητείται. Ναι, και η υπόθεση έχει αρχίσει να ξετυλίγεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Ο κύριος Μαντέλης, ο υπουργός που τότε μου έκανε και αυτός μηνύσεις και αγωγές, ο κύριος Μαντέλης παραδέχθη ότι πήρε τα μαύρα λεφτά. Ο κύριος Τσουκάτος, τον οποίο κατανόμαζα, και εκεί ήταν και η περίφημη φράση του Κώστα Καναμαλή, ο αρχιερέας της διαπλοκής και ο ταμείας του, ο αντίστοιχος. Ο κύριος Τσουκάτος λέει: ναι, πήρα 1 εκατομμύριο μάρκα για το Πασόκ. Και 1 εκατομμύριο ευρώ είναι σήμερα. Δηλαδή, να υποθέσουμε, κύριε Καμένο, ότι όσα είχατε πει για τα CDS, γιατί λέγατε για κάτι μυθικά ποσά τα οποία θα πληρωθούν αν σκάσει, σκάσαμε, δεν πληρώθηκαν τέτοια. Ή όλα αυτά που για την οικογένεια Παπανδρέου λέγατε θα αποδειχθούν σε καμιά εικοσαριά χρόνια. Ένα-ένα. Κοιτάξτε κάτι, όταν πληρώνουν τη δικαιοσύνη και όταν βλέπουμε δικαστές να πηγαίνουν κατά παράβαση του άρθρου 29 του Συντάγματος σε πολιτικά κόμματα. Κάποιοι παραμένουν στη δικαιοσύνη. Δεν θα σας θυμίσω ότι για την υπόθεση του CDS, την οποία ανέφερα και πήγα στη δικαιοσύνη, ο κύριος Πεπόνης, ο οικονομικός εισαγγελέας, κατήγγειλε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι κάναν παρέμβαση στο έργο του. Η υπόθεση του CDS είναι αυτή τη στιγμή υπό διερεύνηση. Ξέρετε πώς θα είχε τελειώσει η υπόθεση? Εάν η κυβέρνηση Παπανδρέου και εν συνεχεία η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η κυβέρνηση Παπαδήμου δηλαδή, η κυβέρνηση Τρόικας, είχε αποφασίσει να κάνει το εξής απλό. Να δώσει στη δικαιοσύνη και στη Βουλή ως υποχρεότητα τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Μάλιστα. Ποια είναι τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος για να πούμε πράγματα συγκεκριμένα? Τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος είναι αυτοί που αγόρασαν τα CDS από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έναντι 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πώς βάλαν τα λεφτά? Γιατί η Τράπεζα Ελλάδος κρατάει στοιχεία για να μην υπάρχει βρώμικο χρήμα, δηλαδή το πιστοποιητικό προέλευσης. Και πώς μπήκαν τα λεφτά για να φανούν ποιοι τα αγόρασαν? Φουσκώσατε τίποτα? Φουσκώσατε τίποτα από τα όσα λέγατε? Αν τους? Γιατί αν φουσκώσατε, αν διωγγώσατε, αν χρησιμοποιήσατε υπερβολές φιλικές προς το αυτή του ψηφοφόρου, όχι, θα σας ρωτήσω. Όχι απλώς δεν φούσκωσα, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή, παρότι υπάρχουν στοιχεία και για άλλους πολιτικούς, επειδή δεν τα έχω στα χέρια μου ως αποδείξεις. Ή ως ενδείξεις, αν θέλετε, πρέπει να διερευνήσει η δικαιοσύνη. Η δουλειά του ως πολιτικού. Είστε δηλαδή ένας μέσα στους 299 της προηγούμενης Βουλής. Γιατί από εσάς ακούγαμε τόσο πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τόσο πολύ μεγάλα πράγματα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν μιλούσαν γι' αυτά. Θυμάστε μια εποχή όταν ξεκινήσατε να μιλάτε γι' αυτά? Να σας θυμίσω κάτι. Σας την πέφτανε, να το πω απλά και λαϊκά. Να σας θυμίσω λοιπόν κάτι. Οι περισσότεροι βουλευτές που στραφήκαμε τότε για τις ψηφιακές συσκευές, εν συνεχεία για τις Siemens και κάποια άλλη για τα υποβρύχια και για άλλα εξοπλιστικά συστήματα, οι περισσότεροι από αυτούς από το σύστημα πολεμήθηκαν τόσο πολύ που δεν βγήκαν καν βουλευτές. Μάλιστα. Και εγώ πολεμήθηκα. Αν αλλά δείτε, πώς βγήκατε βουλευτές? Αν δείτε τα αποτελέσματα. Έχετε πλάτες εσείς? Όχι. Έχω, ναι, έχω φοβερές πλάτες. Ποιες? Τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχω τους Έλληνες αυτούς που όταν τους κοιτάω στα μάτια και τους λέω την αλήθεια, χωρίς να φοβάμαι. Και αναλαμβάνοντας και την ευθύνη του κινδύνου, έχω τον κόσμο αυτόν ο οποίος μέχρι τώρα δεν με είχε εγκαταλείψει. Και τώρα πια, όταν πια είδανε και πολίτες από άλλους πολιτικούς χώρους, και ιδίως από το Πασόκ, το πατριωτικό Πασόκ, το τότε, που μέχρι τότε ήμασταν πολιτικοί αντίπαλοι, όταν είδαν ότι όλα αυτά πια βγαίνουν και ότι αυτά ισχύουν και ότι δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ήρθαν κοντά μας. Κύριε Καμένο, οι ανεξάρτητοι Έλληνες σήμερα. Είσαστε Νέα Δημοκρατία, είστε Νουδού, ήσασταν 20 χρόνια εκεί, είστε δεξιός. Τι ακριβώς είστε? Είμαι ανεξάρτητος Έλληνας. Μισό λεπτά. Τι σημαίνει ανεξάρτητος Έλληνας? Θα μας επιτρέψετε σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και θα γυρίσουμε κοντά σας με περισσότερο Πάνω Καμένο και δικές σας ερωτήσεις. Τις μεταφέρω τις ερωτήσεις σας, το βλέπετε πιστεύω. Και μέσα από βλέπω το Twitter σας. Έτσι, μπράβο, τις βλέπουμε όλοι. Ερχόμαστε. Πάνω Καμένο.
Καμένος, ανεξάρτητοι Έλληνες εδώ στο στούντιο κοντά μας. Η συζήτηση έχει ανάψει στο Twitter. Οι ερωτήσεις είναι επίσης πάρα πολλές. Ρωτούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την επόμενη μέρα όλοι. Αλλά η ερώτηση που εκκρεμεί, είναι ποιος είστε τελικώς, κύριε Καμένο, και πού τοποθετήκαμε και πού τοποθετείτε τον εαυτό σας δεξιά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δευτεροκλητό ίσως, δεν κάνει Όχι, λένε και τα δύο σωστά. Εντάξει, η Λιάννα Κανέλη το λέει που την εμπιστευόμαστε. Την εμπιστευόμαστε και εμείς, την Λιάννα Κανέλη, στα θέματα γλώσσας και πάμε παρακάτω. Όσον αφορά την πολιτική μου καταγωγή, όχι απλώς δεν την αρνούμε, αλλά είμαι περήφανος για αυτή. Εγώ μπήκα στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μια Νέα Δημοκρατία που πίστευε στην Ευρώπη των Εθνών Κρατών. Και άρα είστε. Μια Ευρώπη η οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ανατρέπεται. Άρα είστε. Είμαι ανεξάρτητος Έλληνας, γιατί και η δεξιά. Αλλά πού τοποθετήσετε, δεξιά. Δεξιός υπήρξα 19 χρόνια. Τότε γιατί λέτε όχι σε διακυβέρνηση, σε συνεργασία με Σαμαρά και στρέφεστε στο Τσίπρα. Δεξιός υπήρξα, αλλά η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή έχει γίνει πατερίτσα του Πασόκ. Ο κύριος Σαμαράς βρίσκεται κοινά στη χέρια με τον Τσίπρα. Μια Νέα Δημοκρατία, η οποία ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με το έθνος κράτος Ελλάδα να είναι συνέτερος, να βρίσκεται υπό τις διαταγές του κύριου Σόιμπλε και της κυρίας Μέρκελ. Να του κουνάει το δάχτυλο και να υπογράφει ο κύριος Σαμαράς, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, αυτής της παράδειγμα που επηρεάζει και εγώ 19 χρόνια, να υπογράφει επιστολή νομιμοφροσύνης. Να είναι συνέτερος με τον Γιώργο τον Παπανδρέο, το οποίο πια δεν διώκει, πολιτικές λέει ευθύνες, κανείς λέει μέσα. Και να έρχεται και να υπόσχεται πριν τις εκλογές ότι θα συγκυβερνήσει και μετά. Αυτή η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν υπάρχει πια. Εσείς θα ξεκινήσετε διώξεις. Αρχίζω αμέσως. Το Πασόκ του Ανδρέα Πανδρέου δεν υπάρχει πια. Ο Ανδρέας Πανδρέου για μένα και το Πασόκ ήταν πολιτικός αντίπαλος. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Ανδρέας Πανδρέου να υπογράψει παράδοση εθνικής κυριαρχίας? Ποτέ, σας λέω. Ποτέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα δύο κόμματα της μεταπολίτευσης πήραν τις ταμπέλες τους και συγκυβερνούν, είναι συνέτεροι, για να παραδώσουν εθνική κυριαρχία στο όνομα του φεντεραλισμού. Και από εκεί πέρα είμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Οι ταμπέλες μεταπολίτευσης πέσανε. Εγώ υπήρξα δεξιός και είμαι περήφανος γι' αυτό. Υπήρξα νεοδημοκράτης, 19 χρόνια βουλευτής και είμαι περήφανος γι' αυτό που έκανα. Όπου διαφώνησα, το καταψήφισα. Όμως αυτή τη στιγμή ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία του χθες, ούτε το Πασόκ είναι το Πασόκ του χθες. Η μεταπολίτευση τελείωσε. Τώρα είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες. Είμαστε όλοι μαζί που μετά από μία επίθεση στην πατρίδα μας κάναμε επιστράτευση. Δεν υπάρχουν πια ιδεολογικές πλατφόρμες. Δεν υπάρχει μία ιδεολογία πάνω στην οποία θα κουμπίσετε. Νιώθετε πιο κοντά στην αριστερή πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, ο δρόμος που διανύεται δεχόμενο συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, αλλά Τσίπρας είναι όπως το λένε όλοι. Δεν δέχομαι καμία συνεργασία. Εσείς δεν το είπατε. Δεν αρνηθήκατε Σαμαρά και λέτε συνεργάζομαι με τον Τσίπρα. Είπα στον κύριο Λιρετζή και στον κύριο Οικονόμου ότι συμφωνώ στο οικονομικό πρόγραμμα όσον αφορά τη διαγραφή του επαχτού χρέου. Διαφωνώ με τον κύριο Τσίπρα κάθετα στη λαθρομετανάστευση. Διαφωνώ με τον κύριο Τσίπρα κάθετα στα εθνικά θέματα. Διαφωνώ με τον κύριο Τσίπρα κάθετα στα θέματα της Στράκης. Κύριε Καμένο, σας ρωτήσω λοιπόν κάτι διαφορετικά. Αυτό λοιπόν, δύο λεπτάκια. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι εμείς έχουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες σαν μια ιδεολογία, σαν ένα πρόγραμμα, σαν κάποιες αρχές ιδεολογικές, οι οποίες διαφωνούν και διαφέρουν από όλους τους άλλους. Αλλιώς ξέρετε κάτι, θα ήμασταν είτε στο ένα κόμμα είτε στο άλλο. Δυνατότητα συνεργασίας με όλους αυτούς δεν υπάρχει. Mm-hmm. Εμείς καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να δεχτούν το πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά έχουμε εξαγγείλει και αν θέλουν εκεί να έρθουν κοντά μας είναι καλό δεχόμενο. Είναι σαν όλα τα με κόμματα. Με ρωτάει η Ανίτα 39 ναι. Και μου λέει πώς λέει και τα λεφτά να κάνει κόμμα. Μπορεί να μας πει τους σπονσορές του. Σας ρώτησα εγώ αν έχετε πλάτες. Είπα εγώ τον ελληνικό λαό, αλλά εδώ λέμε για σπόνσορες, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί οι πλάτες τι είναι? Δηλαδή, συγγνώμη, τη δικιά μου την ερώτηση δεν την καταλάβατε. Όχι, έπρεπε να επιμείνω περισσότερο, αλλά έχω χιλιάδες ερωτήσεις. Οι πλάτες δεν είναι σπόνσορες. Τι είναι? Οι σπόνσορες είναι εκείνοι που σου βάζουν τις χειροπέδες. Οι πλάτες είναι ο ελληνικός λαός, είναι η δύναμη που σου δίνει ο κόσμος. Έχω σπόνσορα. Θέλω να το ομολογήσω ενώπιον σας στη σημερινή εκπομπή. Ο πρώτος σπόνσορας είναι η γυναίκα μου. Η οποία μου λέει ότι ήδη δεν τα βγάλουμε σήμερα. Η γυναίκα σας είναι ο πρώτος σπόνσορας. Να σας πω γιατί. Διότι μου έκανε δώρο πέρσι ένα κομπιούτερ καταπληκτικό, στο οποίο ασχολούμαι πολλές ώρες και μέσα από το Facebook και από το Twitter γεννήθηκε αυτό το κίνημα. Ο πρώτος λοιπόν σπόνσορας είναι εκείνη. Ποιοι είναι οι άλλοι σπόνσορες? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Αν μπει κανείς στο site ανεξάρτητοελληνες.gr mm-hmm. θα δει ότι είμαστε το πρώτο κόμμα καταρχήν που δουλεύουμε με ISO. Mm-hmm. Έχουμε ISO στο κόμμα μας. Για να δώσει κάποιος κάποια χρήματα, έχει δύο επιλογές. Είτε αγοράζει κάποιο κουπόνι, το οποίο είναι σφραγισμένο από την Βουλή. Άρα σας χρηματοδοτούν οι ίδιοι οι υποστηρικτές σας, εννοείτε. Βάζει με την κάρτα του από το PayPal μέσα από το διαδίκτυο με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες mm-hmm. μέχρι 100 ευρώ. Μάλιστα. Ένας μόνο είχε βάλει 500 ευρώ στην αρχή που ξεκινήσαμε. Τον οποίο γνωρίσατε προσωπικά, να υποθέσω. Όχι, τον οποίο δεν τον γνώρισα προσωπικά, τον ευχαρίστησα τον άνθρωπο, αλλά να σας πω ότι όλα αυτά τα χρήματα θα τα επιστρέψουμε πίσω εμείς. Δηλαδή, όταν τελειώσουν η προεκλογική εκστρατεία
και μπούμε στη Βουλή και αν πάρουμε την κρατική επιχορήγηση, τα λεφτά τα οποία έχουν δώσει οι πολίτες, άλλος έδωσε 2 ευρώ, άλλος 5, ναι, άλλος 20, άλλος 50, αυτά όλα τα χρήματα τα δώσουμε πίσω. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η πολιτική χρειάζεται πολλά λεφτά. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε, οι πολιτικοί γίνονται πολύ πλούσιοι. Όλο αυτό. Είναι ρομαντικό. Μισό λεπτό. Ακούγονται πολύ ρομαντικά. Δηλαδή, ξεκινήσατε με ένα λάπτοπ, με social media, με νέους ανθρώπους να σας στηρίζουν, να σας κνατοδοτούν. Έχετε δει άλλα μέσα, έχετε δει διαφήμιση εφημερίδα, έχετε δει διαφήμιση τηλεόραση. Δεν έχω δει και πολλές, πρέπει να σας πω. Καμία. Μόνο οι βασικές. Εμείς καμία. Ναι. Όχι, δεν έχω δει γενικότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι, υπάρχουν από όλα τα κόμματα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Είμαι κατά τις διαφημίσεις εφημερίδες, αλλά σας λέω ότι εμείς δεν έχουμε λεφτά να το κάνουμε. Ο Δράκος το παραμύθι σας που είναι. Δηλαδή, η επόμενη μέρα, μετά τις εκλογές. Η επόμενη μέρα. Πώς εσείς θα πιστεύετε, έχετε οργανώσει το πρόγραμμά σας έτσι, ώστε να βγάλετε τη χώρα από τη δυσκολία, από τα μνημόνια, να βρείτε δουλειά σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους, να αναστρέψετε το μείον 5% την ύφεση, να βάλετε την χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Και πότε περιμένετε ότι θα αποδώσουμε. Θα απελευθερώσουμε τη χώρα καταρχήν από τα δεσμά, των μνημονίων και των τοκογλύφων. Πώς. Ανατρέποντας τα τοκογλυφικά αυτά συμβόλαια τα οποία υπογράψε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Θα πάτε να βρείτε τη Μέρκελ δηλαδή και να συνεργαστείτε μαζί της. Τη Μέρκελ τη βρίσκει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Εσείς πώς θα το κάνετε. Εμείς πρώτα απ' όλα θα στηριχθούμε στο Σύνταγμα της Ελλάδος. Το Σύνταγμα της Ελλάδος ουσιαστικά προβλέπει, υπάρχουν πολλοί συνταγματολόγοι που το έχουν αναφέρει, ότι τα συγκεκριμένα μνημόνια είναι αντισυνταγματικά. Είναι πρώτα απ' όλα αντιευρωπαϊκά. Είναι μέχρι ανυπόστατα, είπε ο κ. Κασιμάτης. Αυτά λοιπόν τα μνημόνια, τα οποία ουσιαστικά στόχο έχουν να εξαθλιώσουν την ελληνική οικογένεια και εν συνεχεία να δημεύσουν οι τραπεζίτες την δημόσια περιουσία και την ιδιωτική περιουσία, σας λέω ότι στον επόμενο μήνα, και γράψτε αυτή την εκπομπή, και όσοι μας παρακολουθούν να το σημειώσουν, στον επόμενο μήνα, αν δεν διώξουμε την Τρόικα και τους ντόπιους υπαλλήλους της, θα αρχίσουν οι κατασχέσεις σπιτιών από την πρώτη κατοικία υπό Τόμψεν. Μέσα στην προεκλογική εκστρατεία. Mm-hmm. Ένας πολίτης, ο οποίος έπαιρνε 800 ευρώ μισθό και παίρνει τώρα 500 ή δεν έχει δουλειά, δεν θα μπορεί να πληρώσει την τράπεζα την πρώτη. Άρα θα δει το σπίτι του να δημεύεται. Θα δει το σπίτι του να δημεύεται και μάλιστα προσέξτε με το αγγλικό δίκαιο. Διότι οι τράπεζες, όλα αυτά τα assets, τις εγγύησεις δηλαδή, τις υποθήκες, θα τις δώσουν κατευθείαν. Εσείς λοιπόν στο λέτε ότι δεν θα ακολουθήσετε το μνημόνιο. Θα τα κυρώσετε. Θα προσφύγετε κατά του μνημονίου. Και θα κάνετε τι την επόμενη μέρα. Γιατί παράλληλα θα δείτε να σας αρνούνται και την οικονομική βοήθεια. Και να σας απαιτούν πίσω τα χρήματα που ήδη η χώρα έχει λάβει. Ωραία. Τι κάνετε, λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που το μνημόνιο είναι παράνομο, αντισυνταγματικό και άκυρο, εμείς το αμφισβητούμε στο σύνολό του. Το δεύτερο, βεβαίως και δεν αμφισβητούμε τα χρήματα που δόθηκαν στην πατρίδα μας. Πώς θα τα πληρώσετε πίσω. Τα χρήματα που δόθηκαν στην πατρίδα μας όμως δεν είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά περιγράφουν. Είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν και είναι το κεφάλαιο και οι νόμιμοι τόκοι, το 1% το οποίο προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Εμείς στηριζόμαστε την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Είμαστε... Το 1%. Το 1% είναι, να σας πω κάτι. Το 1% είναι αυτό που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει τις γερμανικές τράπεζες για να μας δανείσουν. Σωστά. Κύριε Καμένε, ναι, νομίζω ότι το επιτόκιο που κυκλοφορεί στις αγορές διεθνώς, όποια χώρα βγει να δανειστεί, ναι, δεν κατεβαίνει κάτω του 4%. Σήμερα νωρίτερα το πρωί, η Ισπανία και η Ιταλία δανείστηκαν με πάνω από 6. Κύριε Τσαπανίδου, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν δανείζεται από τις αγορές. Η Ελλάδα δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ είναι μια ξένη υπόθεση. Διότι στο ΔΝΤ εμείς δεν έχουμε υποράψει τη σύμβαση ουσιαστικά. Μας βάλανε στο ΔΝΤ. Βάλτε το 1%. Επιστρέφετε εσείς το 1%. Όχι, δεν το βάζω εγώ. Υποστηρίζετε το τι γίνεται. Όχι, δεν υποστηρίζω. Είναι το αληθινό επιτόκιο, το οποίο δανείζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις τράπεζες που μας δανείζουν. Πρέπει να σας πω ότι μιλώντας με οικονομολόγους, επειδή έχω διαβάσει το πρόγραμμά σας, δεν το έχω μάθει απ' έξω, αλλά το έχω διαβάσει και είναι στο διαδίκτυο και μπορεί να το διαβάσει ο καθένας. Μιλώντας με οικονομολόγους, μιλώντας με ανθρώπους που ξέρουν τις αγορές, μου είπαν ότι το 1% δεν ισχύει. Είναι κάτι ανέφικτο. Δεν μπορείτε να το πετύχετε. Αν εσείς το υποστηρίζετε. Είναι άλλο αυτό. Όχι, αν εσείς το υποστηρίζετε, μπορώ να το δεχτώ και είναι να το άλλο αυτό που λέτε εσείς το 1% για τις αγορές, να δανειστούμε από τις αγορές με 1%, που πράγματι δεν μπορούμε να το πετύχουμε τώρα. Και είναι άλλο το 1% που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει τις άλλες τράπεζες. Δεν επιμένω σε αυτό. Να επιμείνετε και θα σας ζητήσω να καλέσετε τον κύριο Βάμπουκα. Θα σας ρωτήσω πώς θα αποπληρώσετε τα χρήματα είναι αυτά. Είναι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας μας, καθηγητής των οικονομικών, που μπορεί να σας κάνει και μεγαλύτερη ανάλυση, αν θέλετε. Πώς λοιπόν θα τα πληρώσετε τα χρήματα αυτά. Για την ακρίβεια, από τη στιγμή που δεν θα έχουμε ποσά στα ταμεία τα δημόσια, ναι, η ερώτηση θα έπρεπε να γίνει λίγο διαφορετικά. Σε ποιο νόμισμα θα τα πληρώσετε τα χρήματα αυτά. Στο ευρώ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο νόμισμα. Έξω από το ευρώ δεν υπάρχει. Το οποίο ευρώ, πού θα το βρούμε. Να γυρίσουμε. Το κράτος πώς εισπράττει το χρόνο. Σήμερα, το 2011. Το κράτος λοιπόν εισέπραξε το 2011 από τους φόρους, από τους πολίτες, από τα έσοδα του κράτους, 88 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης, όπως λέγεται, για μισθούς και συντάξεις είναι 51 δις.
για τόκους 16 δις. Για φάρμακα 3,5 δις, για παροχές ασθένειες 2,7 δις. Δηλαδή το σύνολο δαπανών ήταν 72 δισεκατομμύρια. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ουσιαστικά θέμα για να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις από τα χρήματα που δίνουν οι δανειστές δεν υπάρχει. Η Ελλάδα μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Δεν μπορεί να πληρώσει τα παράνομα επιτόκια. Δηλαδή τα φουσκωμένα επιτόκια τα οποία μας βάζουν. Το 5%, το 7% στο παρελθόν δεν μπορεί να το πληρώσει. Και δεν θα το πληρώσει. Θα γίνει ουσιαστικά μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Όλα... Μπορούμε να ζήσουμε δηλαδή με τα χρήματα που έχουμε εντός. Μπορούμε Ελλάδας. Να ζήσουμε, αλλά αυτό τα χρήματα που βάζετε η προϋπόθεση είναι, κυρία Τσαπανίδου, να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κύριε... Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δηλαδή... Κύριε Καμένε, φτάσατε στα λόγια μου. Αν δεν αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι όπως ζούσαμε. Τα νούμερα που βάζετε, οφείλω να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο και είναι έτσι. Ωραία. Πράγματι, και εγώ μέσα από την έρευνα που έκανα για τους ανθρώπους, τους ειδικούς με τους οποίους μίλησα, είναι πραγματικά έτσι. Ωραία. Είναι τα ποσά αυτά που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Είναι τα ποσά που πρέπει να πληρώσει σε μισθούς και συντάξεις το ελληνικό δημόσιο επίσης. Με μία μικρή προϋπόθεση. Αυτά θα είναι έτσι όταν η Ελλάδα θα καταφέρει να έχει προϋπολογισμούς ισοσκελισμένους. Έσοδα-έξοδα στη μία ευθεία. Όταν... Αυτό θα μας πάρει μερικά χρόνια ακόμα για να γίνει. Αυτό στο ενδιάμεσο που θα ζήσουμε. Αυτό έγινε το 2011. Δεν έγινε με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Έγινε το 2011. Είναι μετά από 2-3 χρόνια αυτό. Έχω τα επίσημα στοιχεία του 2011 από το Υπουργείο Οικονομικών. Να σας τα δώσω, ευχαρίστω, τα διαβάσετε. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Μην αμφισβητείτε αυτά. Σκέφτεστε να τυπώσετε χρήμα. Μα και όχι βέβαια. Μα για γιατί προσπαθείτε να αποσυνδέσετε αυτά... και την Τράπεζα της Ελλάδας, να την αναβαθμίσετε μάλλον σε κεντρική όχι τράπεζα της Ελλάδας. Να την, να την επαναφέρουμε. Η Τράπεζα της Ελλάδας είναι η Τράπεζα των Ελλήνων. Είναι η τράπεζα, η κεντρική τράπεζα, η οποία ουσιαστικά θα πρέπει να κάνει τον ρόλο που κάνουν όλες οι κεντρικές τράπεζες. Αποδεσμευμένη από δηλαδή... τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Όχι αποδεσμευμένη, όχι από, την αποδεσμευμένη κεντρική. Από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, από την Ευρωπαϊκή αλλά... Κεντρική Τράπεζα. Αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να κάνει εμπορική δραστηριότητα. Εδώ τι κάνανε, για να πούμε στον κόσμο να καταλάβει τώρα, γιατί λέμε πράγματα τα οποία είναι και δυσκατανόητα. Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος, ουσιαστικά έχει τον ρόλο του ελέγχου των υπόλοιπων τραπεζών. Mm-hmm. Δηλαδή ελέγχει αν κάποιοι τραπεζίτες παρανομούν ή όχι. Σήμερα και εδώ και λίγα χρόνια, από τον κύριο Σιμίτη δηλαδή, η τράπεζα αυτή μεταευλήθη σε μια εμπορική τράπεζα. Είναι δηλαδή ελεγκτής και ελεγχόμενος. Δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει αυτό το ρόλο. Γιατί είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος? Γιατί αυτό που κάνουν είναι να πάρουν τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία, να τα πάρει η Τράπεζα της Ελλάδος και εν συνεχεία να τα μετατρέψει μόνη της και αυθαίρετα σε ομόλογα, τα οποία κούρεψε και αντιμετώπισε διαφορετικά τα ασφαλιστικά ταμεία, τα ελληνικά, με τις ξένες τράπεζες. Το δεύτερο είναι το θέμα των αποθεμάτων της Τράπεζας Ελλάδος. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχει ασυλία η Τράπεζα της Ελλάδος, είπα προηγουμένως για τα CDS. Δεν δίνει τα στοιχεία ούτε στη Βουλή ούτε στη δικαιοσύνη. Εδώ δεν δίνει τα στοιχεία πόσο χρυσό έχουμε. Δεν ξέρει κανείς πόσο χρυσό έχουμε. Και το τρίτο είναι ότι έχει πουληθεί ένα μεγάλο κομμάτι της Τράπεζας Ελλάδος χωρίς να ξέρουμε ποιος το έχει. Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας εδώ και πολλά χρόνια έχει πουληθεί χωρίς να ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο. Εμείς επαναφέρουμε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ιδιωτικό κομμάτι εννοείται. Ιδιωτικό κομμάτι της. Έχει ιδιοκτησία κομμάτι ιδιωτική, η οποία ουσιαστικά αποκόπτει την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος από το κράτος. Για να πάμε στην προκειμένου στο τι θα κάνουμε ακριβώς και πού θα βρούμε τα λεφτά. Ξέρετε ότι ο κόσμος λέει εδώ, σε έναν βαθμό τουλάχιστον, ότι θυμίζεται λίγο το τα λεφτά υπάρχουν. Δεν υπάρχουν καθόλου λεφτά. Λεφτά δεν υπάρχουν. Και αυτό που λέω εγώ είναι ότι τα πράγματα που θα έρθουν μπροστά μας θα είναι πολύ δύσκολα. Εγώ δεν λέω δηλαδή να ότι, σας θυμίσω προσέξτε, τι έγινε. Αύριο να σας το πρωί... θυμίσω τι έγινε όταν πήγανε η ελληνική κυβέρνηση λίγους μήνες νωρίτερα και ζήτησε από την Τρόικα τις περίφημες ρυθμίσεις των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Ναι. Και η Τρόικα είπε να το δω ξανά αυτό που περάσατε. Μόνο αν ξέρετε δεν ικανοποιούμαστε, όλα αυτά πάτε το πίσω. Όλα αυτά σήμερα... Εσείς πώς θα πάτε λοιπόν αυτά... και θα πείτε... Δεν θα πάω στην Τρόικα. Πού θα πάτε? Αυτά τα οποία λέει αυτή τη στιγμή και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος και οι εξαγγελίες που κάνουν για μισθούς, για συντάξεις, για τακτοποίηση χρεών στις τράπεζες, είναι ψέματα. Έχουν δεσμευτεί και έχουν υπογράψει ότι δεν πρόκειται από αυτά να αλλάξουν τίποτα. Μάλιστα, έχουν προβλέψει και 11 δισεκατομμύρια μέτρα, 11 με 14 δισεκατομμύρια μέτρα, μέσα στον Ιούνιο. Αυτό λοιπόν που λένε είναι ένα παραμύθι, δουλεύουν τον ελληνικό λαό. Εμείς λέμε. Μισό, ότι... ερώτηση. Να το απαντήσω για... όμως ερώτηση για να το απαντήσετε. Όχι, γιατί είναι σχετική. Είναι σχετική και ένα από το Twitter και με απειλούν εδώ ότι δεν συνδέσω με Κάιρο κλπ. Ποια μέτρα λοιπόν έχουν άμεση προτεραιότητα για τις πρώτες ημέρες διακυβέρνησης για την αποφυγή χρηματοπιστωτικού χάους? Το πρώτο απ' όλα είναι η επανακρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεύτερο, άμεση ίδρυση νέας ελληνικής επενδυτικής τράπεζας.
Τι κάνουμε με αυτή την Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα? Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου που κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή με κατάσχεση από τους δανειστές, με το αγγλικό δίκαιο, το Λουξεμβούργο, τα μεταφέρουμε όλα στην Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα. Κεφαλαιοποίηση 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πολλαπλάσιο νούμερο του πραγματικού χρέους αλλά και του πλαστού χρέους. Αυτή η Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα θα είναι ο μοχλός ουσιαστικά ανάπτυξης και ανατροπής της ύφεσης. Για να καταλάβουμε και το τι συμβαίνει με τους μισθούς που κατεβάζουν και τις συντάξεις. Έχουν μειωθεί από το 2009 οι μισθοί στο δημόσιο. Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 3 αυτά δισεκατομμύρια ευρώ που λείπουν από τους μισθούς έχουν σαν αποτέλεσμα να μην πληρώνονται οι δόσεις των στεγαστικών δανείων που έχουν να τους τα παίρνουν, το δεύτερο να μην κλειδώνουν στην αγορά. Εάν ένας στρατιωτικός είχε 1.300 ευρώ μισθό και το κατεβάζει στα 800 ευρώ, τα 507 ευρώ διαφορά τα έπαιρνε και πήγε και τα κατανάλωσε. Πού θα βρείτε τα λεφτά για να τα δώσετε, είναι το ερώτημα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, σας λέω, είναι το κόστος. Το κόστος αυτό λοιπόν εμείς το εξασφαλίζουμε από τα έσοδα του κράτους. Και παράλληλα το ίδιο ισχύει και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα λεφτά αυτά λείπουν από την κατανάλωση. Η κατανάλωση τι κάνει? Πού θα τα βρείτε για να τα βάλετε στα έσοδα του κράτους? Σας απάντησα ότι ήδη από τα 88 δισεκατομμύρια διαμισθούν 51, τα υπόλοιπα είναι παιδεία, υγεία, έτσι. Και από εκεί και πέρα πληρώνουμε αυτά τα έξοδα του ελληνικού δημοσίου. Αυτά είναι δημιουργούμε... τα στοιχεία, κύριε Καμένα, λέτε ότι είναι τα σημερινά στοιχεία της χώρας. Τότε γιατί λοιπόν δεν συνεχίζει να ζει η χώρα γιατί, με αυτά τα στοιχεία? Γιατί έχουν πάει και έχουν υπογράψει. Γιατί πρέπει να βγάλουμε εσάς για να μαζίσετε με τα λεφτά που θα μαζίσει και το ακριβώς, Πασόκ? Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι δέσμοι της υπογραφής τους στο Μνημόνιο 1 και στο Μνημόνιο 2. Γιατί πήγαν και υποδούλωσαν τη χώρα χωρίς να έχουν εξασφαλίσει ότι μπορούν να έχουν την κρατική, την, αν θέλετε, την εθνική κυριαρχία του κράτους. Πάντως, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο κύριος Καραμαλής με δήλωσή του στηρίζει Σαμαρά. Είδατε, δήλωσε χθες. Χθεσινή δήλωση, την είδατε. Μα κοιτάξτε κάτι, ο Κώστας Καραμαλής είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει και μια ιστορική ευθύνη και βεβαίως είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δηλώσεις του. Εγώ δεν θα ποτέ. Ξεκάθαρος είναι. Δύο χρόνια μετά μίλησε ποτέ... για ξεκάθαρη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του δεν θα κρίνω, Σαμαρά. Ποτέ δεν θα τον κρίνω κατά αυτόν τον τρόπο, διότι να σας πω, εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ όταν βγήκε ο κύριος Σαμαράς και αμφισβήτησε βία τον κύριο Καραμαλή, τον διέψευσε, λέγοντας ότι είναι 15% το έλλειμμα πριν το 2009. Δηλαδή ουσιαστικά είπε και στον Κώστα Καραμαλή ότι είναι ψεύτης, που έλεγε το 9%, αλλά διέψευσε και τον ίδιο τον εαυτό ο κύριος Σαμαράς. Η επίθεση που δέχθηκε ο κύριος Καραμαλής από τον κύριο Σαμαρά δείχνει και τη μεγαλοψυχία του κύριου Καραμαλή να κάνει σήμερα αυτή τη δήλωση. Από εκεί και πέρα όμως, όλα αυτά τα κόμματα αποτελούν παρελθόν. Δεν πείθη κανέναν, ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ. Είναι υπάλληλοι της Τρόικας, έχουν υπογράψει τα μνημόνια και δεν μπορούν να αλλάξουν την Ελλάδα. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτές τις δομές που εμείς λέμε. Και που, αν θέλετε, κάποτε μη ψιλοσυμφωνούσαν. Ο κ. Σαμαράς, στο μεσοπρόθεσμο, όταν μιλούσε και του λέει ο κ. Πανδρέου, τον κ. Παπακοσταντίνου, μα θα μας οδηγήσετε στη δραχμή, απαντούσε ότι το θέμα της δραχμής είναι ψευτοδίλημα. Ότι αυτά όλα είναι για να εκβιάζεται τους Έλληνες πολίτες. Όταν έλεγε θα κοπούν μισθοί και συντάξεις ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, έβγαινε από το βήμα της Βουλής ο Σαμαράς και τους έλεγε ότι αυτό που λέτε είναι μια προπαγάνδα που προσπαθεί να απειλήσει και να εκφοβήσει τον ελληνικό λαό. Βάραγε και τα χέρια τότε πάνω στα έδρανα και έλεγε ότι εγώ δεν συνενώ στο λάθος, εγώ δεν υπογράφω το θάνατο των Ελλήνων. Τα υπέγραψε όλα βέβαια. Μέσα σε μία νύχτα αποφάσισε να υπογράψει το θάνατο των Ελλήνων, αποφάσισε να ακολουθήσει τη λάθος συνταγή, αποφάσισε να κάνει κολοτούμπα, τη μεγαλύτερη κολοτούμπα που είχε γίνει στη Μεσόγειο. Όμως τι γινότανε. Και έρχεται. Τότε. Τι γινότανε? Ήταν ένα απόλυτο αδιέξοδο μπροστά. Κανένα εσείς τι θα κάνατε? Εσείς τι θα κάνατε? Κανένα αδιέξοδο δεν τι ήταν. Τι θα κάνατε? Ο κύριος Σαμαράς. Εσείς τι θα κάνατε εκεί? Εγώ θα έκανα αυτό που έκανε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Δηλαδή... Ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Κύπρο, όταν πήγαν το σχέδιο Ανάν και τον εκβιάζαν και του λέγανε είναι μάλιστα. Είναι διαφορετικό πράγμα, ότι... κύριε Καμένα. Μην συγκρίνετε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η ιστορία των λαών. Ιστορίες των λαών. Γράφονται με το όχι, όχι με το ναι. Ο Τάσος με τη διαφορά ότι εδώ μιλάμε για οικονομική κατάσταση δύσκολη, αδιέξοδη, κυρία Τσαπανίδου, ο με Τάσος το χρήμα να μην υπάρχει και το φόβο του πιστωτικού γεγονότος πάνω το κεφάλι μας. Είχε τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους και τα διεθνή, αν θέλετε, κέντρα, τα οποία του λέγαν, εάν δεν ψηφίσεις το σχέδιο Ανάν, αύριο δεν θα σε καλύψουμε και θα είναι ναι. ανασφαλής η Κύπρος. Κύριε Καμένα, να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Θα τελειώσω. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, λοιπόν, βγήκε ένα διάγγελμα στον ελληνικό λαό και είπε ότι παρότι δέχομαι ισχυρές πιέσεις, σαν αυτές που δέχτηκε ο Σαμαράς και έκανε πίσω, δεν μπορώ
να παραδώσω, παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω μία πολιτεία, τέλος πάντων. Λοιπόν, μία κοινότητα. Το ίδιο ακριβώς έπρεπε να πει εκείνη τη στιγμή και η ελληνική κυβέρνηση. Ανεξαρτήτως ποιος ήταν επάνω. Το όχι στο μνημόνιο. Και μετά τι θα γινόταν. Ήταν, θα προχωρούσαμε σαν εθνικά ανεξάρτητο κράτος να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε τα δικά μας εσωτερικά θέματα. Την αλλαγή. Κοίταμε, ναι. Ακούστε. Οικονομολόγοι, έγκριτοι, νομπελίστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσα είναι τα Dormican Count, ξέρετε. Πόσα. Ξέρετε πόσα είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Γιατί οι τραπεζίτες ενοχλούνται. Λοιπόν, εγώ θα σας το πω ανοιχτά, το γράφω στο πρόγραμμά μας. Οι λογαριασμοί οι νεκροί σε όλες τις τράπεζες αυτή τη στιγμή, και δεν σας λέω τα τιμαλφή και αυτά που βρίσκονται μέσα στα κουτιά, είναι 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τι θα κάνετε εσείς για αυτά? Τα Dormican Count αυτά δεν ανήκουν στους τραπεζίτες. Ανήκουν στο κράτος. Μάλιστα. Μόνο από αυτά τα λεφτά, για να σας δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, ξεκινάει η οικονομία και πληρώνεται τα 3 δισεκατομμύρια που είναι για τους μισθούς που θα μπουν στην αγορά. Πάλι για το λεφτά υπάρχουν. Η Ελλάδα. Πάλι αυτό λέτε. Λεφτά υπάρχουν, λέτε. Αναφέρεστε σε κάτι που είναι δύσκολο όσο να πιαστεί, και να προσπαθείτε. Όσο και να προσπαθούν να μου βάλουν σωστό με το λεφτά, υπάρχουν, από μένα δεν τα ακούσουν. Εγώ σας λέω ότι η Ελλάδα θα περάσει δύσκολα. Οι δομές του κράτους αυτού, με ένα κράτος ρουφετιού, με ένα κράτος εκατομμυρίων επιτροπών, με ένα κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ένα υπουργείο. Θα το γκρεμίσετε εσείς αυτό το κράτος? Θα το αλλάξουμε τελώς. Πώς? Θα αλλάξουμε καταρχήν όλες τις δομές των υπουργείων. Πώς? Δεν υπάρχουν υφυπουργεία. Κανένα. Και δεν υπάρχουν και σύμβουλοι. Όλοι αυτοί οι τύποι παίρνουν 14 δισεκατομμύρια ουσιαστικά και πληρώνονται εις βάρος του ελληνικού λαού. Θα υπάρχει ένας υπουργός ο οποίος θα έχει την ευθύνη του Υπουργείου. Υπάρχουν στελέχοι μέσα στη διοίκηση οι οποίοι κάθονται γιατί τους έχουν βάλει στο πλάι και όχι με κομματικά κριτήρια. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτή τη στιγμή τις προμήθειες του στρατού τις κάνει ο Υπουργός. Γι' αυτό θα πάνε όλοι μέσα. Οι περισσότεροι θα μπλέξουν στο τέλος. Μετά την Ο κύριος Χατζόπουλος θα αρχίσει τώρα να δίνει στον άλλον. Μετά την 6η Μαΐου, τι θα κάνετε, κύριε Καμένα? Αν δηλαδή σας ζητήσει ο Σαμαράς 7 του μηνός συνεργασία, θα το σκεφτείτε? Δεν υπάρχει διαφορετικά καμία πιθανότητα. Ο κύριος Σαμαράς ανήκει στο παρελθόν. Όπως ανήκει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όπως ανήκει ο κύριος Βενιζέλος. Προτιμάτε τελειώσαμε. Δηλαδή να μείνετε εκτός κυβέρνησης? Γιατί κυβέρνηση θα σχηματιστεί. Με συγχωρείτε, εάν ήθελα εγώ να είμαι ένας πολιτικός που θα μπω εντός του συστήματος και πάω να ξαγοράζω την ψήφο του ελληνικού λαού και τη στήριξη του ελληνικού λαού, θα είχα παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία και θα ήμουν νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην Νέα Δημοκρατία. Δεν διαφωνώ, αν θέλετε, με τίποτα άλλο παρά με την ίδια την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είναι τώρα με το μνημόνιο. Ο στόχος μου είναι να δω τα παιδιά μου, τα παιδιά μας, τα δικά σας, των Ελλήνων που μας βλέπουν, να τα δω ελεύθερα. Να μην τους κουνάει ο κύριος Τόμψεν το δάχτυλο και να εντέλει ο κύριος Ράιχμπαχερ ή ο κύριος Σόιμπλε το τι θα κάνουν οι Έλληνες. Πολλοί εκτιμούν λοιπόν ότι ο δρόμος που επιλέγετε για να τους αφήσετε τους Έλληνες ελεύθερους και ανεξάρτητους τους εξασφαλίζει και μία θέση στην ανεργία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί οδηγεί τη χώρα στην απομόνωση. Λάθος κάνετε. Η χώρα στην απομόνωση έχει οδηγηθεί τώρα. 6 εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα στοιχεία, εάν δείτε. Των επιχειρήσεων, 900.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείσανε και ραντοβοληθήκανε. 1.100.000 άνεργοι. Η συνταγή του μνημονίου που οδήγησε την Ελλάδα εδώ οδήγησε στο 1.100.000 ανέργους. Νιώθετε είναι καμιά φορά, η κύριε Καμένα. Συνταγή αυτή, η οποία... Νιώθετε καμιά φορά το βάρος της ευθύνης, κυρία της δημιουργίας ελπίδας σε ανθρώπους που δεν έχουν που να πείσουν. Θέλω να δείτε στα μάτια και εσείς και όσοι μας ακούνε το πρόσωπο ενός ιδιοκτήτη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Κάθονται όλοι στην πόρτα του μαγαζιού. Δεν μπαίνει μέσα άνθρωπος. Και δεν μπαίνει μέσα άνθρωπος για τον εξής λόγο. Διότι δεν έχει να καταναλώσει κανείς. Διότι μειώσαν τους μισθούς και συντάξεις. Τον επόμενο μήνα, εάν γίνει το λάθος και ψηφίσουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, θα ξαναμειωθούν πάλι οι μισθοί και συντάξεις. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράζει. Θα κλείσουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στο τέλος, αφού πάρουν τις εμπράγματες ασφάλειες οι δανειστές όλες. Θα βάλουν στο ταμείο αυτό που λένε το Ταμείο Χρηματοδοτικής Στήριξης, θα βάλουν μέσα όλα τα χρήματα τα οποία θα εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Αντί να πληρώνουν μισθούς και συντάξεις και τα έξοδα του κράτους σε υγεία και ούτω καθεξής, θα πληρώνουν τους στοκογλύφους και τους τόκους και η Ελλάδα θα φαλυρίσει ατάκτος και θα δημευθεί και η ιδιωτική και η δημόσια περιουσία. Λοιπόν, ακούστε τι λέει ένας φίλος στο Twitter. Ναι. Ή είναι απατεώνας. Στο Twitter, ξέρετε, μιλάμε ελεύθερα και οι βαριές λέξεις χρησιμοποιούνται διαφορετικά. Ή εφόσον αυτά που σου λέει σήμερα είναι αληθινά, όλοι οι δημοσιογράφοι είστε άχρηστοι, γιατί είναι απλά. Έτσι είναι. Τι είναι έτσι? Έτσι είναι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό σας ρώτησα και στην αρχή. Να κάνω μια διευκρίνηση. Σας ρώτησα και στην αρχή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σας ρώτησα και στην αρχή. Πρέπει, κυρία Τσαπανίδου, έχετε υπόψη σας μία αλήθεια και μας τη λέτε, την οποία
Μα δεν τη λέω μόνο εγώ. Εγώ τη λέω μόνο την αλήθεια. Η αλήθεια αυτή δεν τη λέω μόνο εγώ. Την είναι πανεπιστημιακή. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος του επίπεδου να κάνω εγώ το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό έγινε από πανεπιστημιακούς. Είναι αιτιολογημένο. Αν μπείτε στο anexartelles.gr θα δείτε ότι μιλάμε, θα κάνουμε την πρώτη εβδομάδα, τους πρώτους 6 μήνες, τους πρώτους 8 μήνες. Το πρόγραμμα αυτό το γράψαν Έλληνες στο γένος. Επιστήμονες Έλληνες στο γένος, μπήκε σε μια δημόσια διαβούλευση. Ξέρετε πάντως πώς ακούγεται. Το είδανε εκατομμύρια μάτια. Ξέρετε πώς ακούγεται στα αυτιά των τηλεθεατών ή στα αυτιά όσων σας ακούνε τώρα. Ότι θέλετε τα λεφτά του μνημονίου, δεν λάβος θέλετε κάνετε. Το μνημόνιο. Λοιπόν, να κάνουμε λοιπόν ένα ζωντανό πείραμα. Παρακαλώ. Θα παρακαλέσω αυτή τη στιγμή όσοι πιστεύουν αυτά που λέει η κυρία Τσαπανίδου, δηλαδή ότι ακούγεται στα αυτιά. Εγώ ερωτήσεις κάνω, κύριε Καμένε. Εγώ θα παρακαλέσω να δούμε εγώ τώρα. Εγώ ερωτήσεις κάνω. Όχι, λοιπόν, να το δούμε. Εγώ λοιπόν ζητώ αυτή τη στιγμή από όσους μας ακούν και έχουν Twitter να απαντήσουν στην κυρία Τσαπανίδου αν κατάλαβαν ότι χρειαζόμαστε τα λεφτά του μνημονίου. Λοιπόν, θα έρθουν τα Twitter, αν πιστεύει ο κόσμος δηλαδή λοιπόν, ότι αυτό θέλετε είναι μεν που πιστεύει, τα λεφτά, αλλά όχι το είναι μνημόνιο. Αυτό που θα ήθελε η Τρόικα. Είναι αυτό που θα ήθελε ο Σαμαράς, αυτό που θα ήθελε η υπάλληλοι της Τρόικας. Τι νιώθετε την ευθύνη, σας έκανα μια ερώτηση λίγο πιο προσωπική. Μα βέβαια προσωπική. Την ευθύνη. Την μα είμαι τρελός, κυρία Τσαπανίδου. Μισό λεπτό, ακούστε, κυρία Τσαπανίδου, έχω πέντε παιδιά. Ο μεγάλος είναι 17 χρονών. Η μικρή είναι 2 μηνών. Θα έπρεπε να ήμουν τρελός να βγω και να πω κάτι προκειμένου να αποκομίσω πολιτικά κέρδη. Είμαι 19 χρόνια στην πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Δεν θα με ενδιαφέρε εάν έβλεπα ότι θα μπορούσαν να το διαχειριστούν. Αυτοί είναι ανίκανοι να το διαχειριστούν. Ξαναλέω, είναι υπάλληλοι της Τρόικας. Να σας δώσω λίγο την πραγματικότητα που έχει. Είμαι πεπισμένος. Προεκλογικά ο Παπανδρέου έλεγε ότι υπάρχουν λεφτά και θα τα βρω πατάσσοντας φοροδιαφυγές κλπ. Στη συνέχεια ανέλαβε και είπα τώρα που τα βλέπω τα πράγματα ήταν λίγο πιο δύσκολα. Έτσι. Μισό λεπτό. Ο Σαμαράς έλεγε ότι δεν υπογράφουμε μνημόνιο και όταν η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού έβαλε την υπογραφή φακιά πλατιά. Και έχουμε εσάς τώρα να μας λέτε ότι εγώ έχω τον τρόπο να σας βγάλω από το μνημόνιο και να σας έχω και λεφτά λοιπόν, για να ζήσουμε. Ακούστε λοιπόν. Μήπως μετά μας εξηγήσετε κι εσείς ότι τα πράγματα δεν ήταν τελικά τόσο απλά όσο φαίνονταν. Απάντηση. Θα μας αφήσετε να απαντήσω όμως. Βέβαια. Ο Παπανδρέου είναι ένας απατεώνας, ο οποίος εν γνώση του, μαζί με τη συμμορία των διεθνών τοκογλύφων, έβαλε την Ελλάδα στο μηχανισμό στήριξης. Mm-hmm. Παραποίησε με εντολή του στον Παπακοσταντίνου τα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία δυστυχώς βλέπω ότι αρχίζει και τα δέχεται τον κύριο Σαμαράς εις βάρος του Καραμαλή που λέγατε προηγουμένως. Mm-hmm. Ο Παπανδρέου ήταν κάποιος που συνομιλούσε με τον Σόρος και με τον Στρος-Καν πριν τις εκλογές για να βάλει την Ελλάδα στο μηχανισμό στήριξης mm-hmm. και απεδείχθη αυτό. Και ο Παπανδρέου ήταν κάποιος ο οποίος εκτελούσε συγκεκριμένο σενάριο της νέας τάξης πραγμάτων για να οδηγήσει τους Έλληνες σε εξαθλίωση. Ο Παπανδρέου πρέπει να δικαστεί. Ο Παπανδρέου πρέπει να περάσει δικαστήριο για την απάτη που έκανε με τη συμμορία του εναντίον του ελληνικού λαού. Μιλάμε πάλι για τον Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, οφείλω να πω ότι στην αρχή που αρνήθηκε το μνημόνιο, έδειξε μια πατριωτική στάση. Και μάλιστα έχοντας και όλους τους νεοφιλελεύθερους από κάτω, οι οποίοι κλωτσούσαν, διότι συνομιλούσαν με τους τραπεζίτες. Όταν βλέπετε βουλευτή να ξεκινάει στη Βουλή με, με μια περιουσιακή κατάσταση των 20.000 ευρώ και να φτάνει αυτή τη στιγμή και να φοράει παπούτσια των 6.000 ευρώ και να έχει 4 διαμερίσματα στο κολονάκι, δεν τα έβγαλε από φιλανθρωπικούς σκοπούς, mm-hmm. ούτε τα έβγαλε από την βουλευτική αποζημίωση, τα έβγαλε από κοπίνες, διότι είχε σπόνσορες τραπεζίτες και διάφορους επιχειρηματίες που συνεργάζονται με το δημόσιο. Έτσι. Αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι λοιπόν τότε κλωτσούσαν. Ο κ. Σαμαράς έδειξε στην αρχή ότι αντιστέκεται. Όταν έφτασε η ώρα που πήγε ο Παπανδρέου πλέον και επισκέφθηκε τις Κάνες, τότε μέσα σε μία νύχτα, εκεί που μου έλεγε ο Σαμαράς, έλεγε στον κόσμο ναι. ότι εμείς δεν συνεννούμε στο λάθος, φαίνεται ότι υπέστη τέτοιες πιέσεις όπου αποφάσισε να πάει αντί με τον ελληνικό λαό με τους τραπεζίτες. Μάλιστα. Γι' αυτό θα τιμωρηθεί και ο Σαμαράς. Γιατί ενώ έχει υποχρέωση να μην συνενέσει σε αυτό το έγκλημα, να οδηγήσει τη δικαιοσύνη όλους αυτούς που έπαιξαν εναντίον του ελληνικού λαού, διέπαιξαν εσχάτη προδοσία, είναι συνέτερός τους. Εμείς είμαστε απέναντι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ανήκουμε ούτε στην αριστερά, ξέρετε τι κάνετε, ούτε στην δεξιά. Δηλαδή. Ανήκουμε στην Ελλάδα, έχουμε σήμα το γλάρο και θέλουμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Δεν θέλουμε ούτε να πούμε ότι υπάρχουν λεφτά, θα είναι δύσκολες οι μέρες που θα περάσουμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε την αξιοπρέπειά μας και δεν θα μας ταρπάξουν οι τραπεζίτες. Και συνεργασία με Πασόκ, βλέπετε. Όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, σας είπα. Συνεργασία με ποιους βλέπετε, με κανένα κόμμα το οποίο μετά τις εκλογές. Έχει ψηφίσει
μνημόνιο. Με ποιο δεν κόμμα, μόνο περίπτωση. ΣΥΡΙΖΑ είναι δικό. Εμείς, είναι προς ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, σας. Όσο και να επιμείνετε. Θέλετε να κάνετε ακούστε, κυβέρνηση έβγαλε, μόνο σας. Έβγαλε ένα νομπέπερ η Νέα Δημοκρατία. Μόνο σας, κύριε Καμένε. Θέλω να με ακούσετε και να αφήσετε το ακουστικό λιγάκι. Δεν έχω ακουστικό. Ακούστε με πιέζουν λοιπόν. Ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Άρα και ότι πρέπει λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να ταξιδέψετε κιόλας. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ένα νομπέπερ και έστειλε στα μέσα που ελέγχει. Στους φίλους της, λέγοντας να πείτε τον Καμένο ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, δεν έχω καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχάστε και διαφημίσεις και τα πάντα. Μισό λεπτό, κύριε Καμένε, λοιπόν. Επειδή εσείς ψάχνετε, κύριος... ψάχνετε κοιτάπια. Με έχετε βρει σε κανένα κοιτάπι. Με έχετε βρει σε κανένα περιόδιο. Το ακουστικό σας φοβάμαι, όχι εσάς. Τι είμαι εγώ. Το ακουστικό σας φοβάμαι. Το ακουστικό να το φοβάστε από ανθρώπους που είναι σε payroll. Ξέρετε γιατί φοβάμαι το ακουστικό σας. Να φοβάστε ακουστικά που ανήκουν σε αυτιά. Δεν είστε σε κανένα payroll. Δεν είστε σε κανένα payroll. Είμαι σε κανένα μυστικό κονδύλι. Έχω καμιά πλάτη πίσω μου. Υπηρετώ εγώ κανένα συμφέρον. Και ίδιες ερωτήσεις τώρα που είναι αρνητικές στη δική μου περίπτωση, έρχονται και σε εσάς. Ο Σκάι με φιλοξένησε. Έρχονται και σε εσάς. Στον Ριζί και στον οικονό μου. Και όταν απάντησα στα παιδιά ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κανέναν από αυτούς και είπα ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε διαφορές στη λαθρομετανάστευση, έχουμε διαφορές στην, στα εθνικά θέματα, αλλά στο οικονομικό πρόγραμμα, στο επαχθές συμφωνούμε, έβγαλε το βίντεο πολύ σωστά και όλοι. Από τη Νέα Δημοκρατία πήραν ένα non-paper. Τι μας ενδιαφέρει αυτό, εμείς κάνουμε δημοσιογραφικά τη δουλειά μας. Που έλεγε ο Καμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κάνουμε δημοσιογραφικά τη δουλειά μας. Εσείς είπατε ότι βρίσκεται κοινά σημεία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κανένα με Πασόκ, κανένα. Αυτό. Στο οικονομικό πρόγραμμα, έστω. Άλλο αυτό. Μα εγώ δεν συνεργάζομαι, όχι, δεν συνεργάζομαι με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, γιατί διαφωνούμε σε πολιτικές. Προσέξτε, γιατί το ακουστικό εσάς υπερασπίζεται. Τι ώρα πετάτε. Να τον δώσετε φιλιά. Τι ώρα, θα το δώσω τώρα. Αυτό το λένε κοροτούμπα. Προσέξτε το. Άμα υπερασπίζετε εμένα, μου λέτε, σημαίνει ότι άρχισα. Τι ώρα πετάτε, είναι 11.30, πρέπει να φύγετε. Άμα έπεισα το Sky, είμαι πολύ περήφανος. Το ζήτημα είναι να πείσετε σημαίνει τον κόσμο. Ότι γίναμε πολλοί, σημαίνει είμαστε ανεξάρτητοι και είμαστε τον κόσμο. Πρέπει να πείσετε τον κόσμο. Θα φύγω λοιπόν για να πείσω τον κόσμο τώρα και πάω επειδή, στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή τα script αμάνεντ και δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά και γραπτός και ηλεκτρονικός, προσέχετε τι θα κάνετε την επόμενη μέρα. Γιατί ο κόσμος εδώ αναρωτιέται, κολοτούμπα καρέκλας θα κάνει. Θα ποτέ. Συνεργαστεί την επόμενη, δεν θα πάρει υπουργείο. Ούτε νεκρός, το είπα, στη συνέχεια θα βγει να μας πει ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Εγώ και συμβολιογραφική πράξη με τον ελληνικό λαό υπογράφω. Φεύγω πάω στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το βράδυ θα είμαστε Βέρεια, Νάουσα και συνεχεία το βράδυ Κοζάνη. Λοιπόν, και το Λεμαϊδα. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη, καλή δουλειά, καλή επιτυχία. Εξάλλου επικοινωνούμε και με το Twitter. Επικοινωνούμε στο Twitter. Διαφημίσεις εμείς τρέχοντας για το control που ουρλιάζει στα αυτή και ερχόμαστε.